Καλημέρα από το Flash. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Αντιπρόεδρε, και ξεκινάω κατευθείαν με το θέμα της πανδημίας. Γνωρίζω πως εσείς προσωπικά ήσασταν και από αυτούς που βάλαν πλάτη, να το πω έτσι, το περασμένο διάστημα, γιατί είστε γιατρός και πνευμονολόγος, έτσι δεν είναι αυτή, δεν είναι η ειδικότητά σας ή κάνω λάθος? Πνευμονολόγος. Οπότε για την πανδημία θέλω να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι τα πράγματα νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι καλά και στην περιοχή σας. Εγώ είχα κρατήσει 571 προχθές κρούσματα στη Λάρισα, 399 χθες. Δεν είναι καλά τα δεδομένα. Ναι, καθημερινά και η περιοχή μας στη Λάρισα από όπου κατάγουμε, η Θεσσαλία γενικότερα, αλλά και η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, όπως η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα και άλλες περιοχές της χώρας μας. Έχουμε απανωτά καθημερινά ρεκόρ νέων κρουσμάτων, αλλά και ασθενών, εισαγωγές ασθενών, αντίστοιχα διασωληνωμένων. Και κοιτάξτε, καταρρύπτεται δραματικά, φυσικά με δραματικό τρόπο, το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ότι η πολιτεία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό δεν μας λένε τόσο καιρό. Και εδώ είμαστε 2 χρόνια πλέον από την έναρξη της πανδημίας. Υπάρχει πλέον η γνώση και η εμπειρία γύρω από τα ζητήματα του κορονοϊού, της πανδημίας, αλλά βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση. Κύριε Λαμπρούλη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα που καθημερινά βλέπουμε και σε επίπεδο θανάτων και σε επίπεδο κρουσμάτων, ασθενών και πάει λέγοντας. Και δείτε τώρα, το υγειονομικό προσωπικό το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι. Το λένε και οι ίδιοι γιατροί και στις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Είναι υποκατάρρευση από την εξουθένωση και τις συνεχείς προσπάθειες να περιθάλψουν, να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών στα νοσοκομεία. Αυτό εδώ υπάρχουν τεράστιες εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης που δεν φρόντισε. Και το λέγαμε, αλλά το λέγαν και οι ίδιοι υγειονομικοί, τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος της πανδημίας, αλλά και στην πορεία, αν θέλετε, της πανδημίας, στο δεύτερο κύμα πέρυσι, μέσα στο καλοκαίρι, όλο το προηγούμενο διάστημα, τι απαιτούσαν, τι ζητούσαν? Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, μαζικές προσλήψεις προσωπικού στις μονάδες υγείας πρόνοιας, στα νοσοκομεία αντίστοιχα και κυρίως στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό το λέει το κόμμα σας, πρόγραμμα. Κύριε Λαμπρούλη, αυτό το λέει το κόμμα σας. Φυσικά το λέει και η αντιπολίτευση όλη, ότι πρέπει να ενισχύει το σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προσπαθεί να το ενισχύσει όσο μπορεί. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ πέρα τα δεδομένα δεν υπακούν σε όλα αυτά που θα περιμέναμε, να το πω έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης είναι όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε με την πανδημία, ή υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι? Κοιτάξτε, το ένα δεδομένο, επειδή το βάζετε έτσι, το είναι το ερώτημά σας. Ναι, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε και συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η μια πλευρά. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να συμφωνούμε. Όχι, όχι. Συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούν και λένε ναι, χρειάζεται το δημόσιο, γιατί δεν το κάνουν. Εδώ είναι το κομβικό σημείο. Ναι. Το ότι γιατί δεν το κάνουν. Και εδώ πρόκειται περί εφαρμογής μιας πολιτικής και από την παρούσα κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που αντιμετωπίζουν την υγεία ως εμπόρευμα και τις δημόσιες μονάδες υγείας ως επιχειρήσεις, που ανταποδοτικού χαρακτήρα επιχείρηση. Δηλαδή πληρώνεις είτε άμεσα από την τσέπη σου, είτε μέσω του ΕΟΠΗ, των ταμείων κτλ. Και ακριβώς αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα, υποχρεώνει, αν θέλετε, και τα δημόσια νοσοκομεία να λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό, με συμβασιούχους, με όλα αυτά που βλέπουμε, με μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη των εργαζομένων υγειονομικών. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα είναι η ελλείψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και είναι οι χιλιάδες. Γιατί δεν τις κάνουν? Και μένει ακάλυπτος ο λαός μας, όχι μόνο στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τον κορονοϊό, αλλά και σε όλα τα άλλα νοσήματα. Είτε που προκύπτουν, είτε είναι χρόνια νοσήματα τα οποία πολλαπλασιάστηκαν. Και δείτε τώρα, έρχεται η κυβέρνηση, ναι, και πραγματικά είναι προκλητικός κατά τη γνώμη μας ο τρόπος που μεταθέτει τις ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας. Πού το μεταθέτει? Το στενοεμβολίαστος. Όμως η επικέντρωση σε ένα μέτρο, είμαι σε αυτό λέμε, όπως ο αναγκαίος, το τονίζω, ο αναγκαίος εμβολιασμός, κατά τη γνώμη μας είναι εκ του πονηρού. Και αποσκοπεί να συγκαλύψει τις εγκληματικές ακριβώς ευθύνες της κυβέρνησης, φυσικά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που φρόντισαν να διαμορφώσουν ένα τέτοιο σύστημα υγείας. Δηλαδή τι, αν αντίστοιχο των λαϊκών αναγκών στην υγεία.
Ενίσχυση του συστήματος υγείας. Και σε περιόδους κανονικότητας, να το πω έτσι, ναι, αλλά και σε περιόδους έκτακτες όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα. Αναφορικά με τον εμβολιασμό, επειδή το είπατε και λίγο νωρίτερα, εδώ πιστεύετε ποιοι χειρισμοί έχουν πάει λάθος, γιατί ουσιαστικά το αναγνωρίζει και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεν προχώρησαν έτσι όπως περιμένουν. Μα εδώ βγήκαν και είπαν θαρσός, αν όχι διαστόμως, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα ποιος, ότι αποτύχαμε. Αποτύχαμε στο να προχωρήσουμε. Νομίζω το ανέφερε η κυρία Παπαευαγγέλου, αν θέλετε να συνδράμω στη σχέση. Ωραία, η κυρία Παπαευαγγέλου. Άρα αυτό τι είναι? Ομολογία, ευθεία ομολογία της αποτυχίας τους. Γιατί δεν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα με εξαντλητική ενημέρωση του λαού, με προληπτικό έλεγχο φαρμακοεπαγρύψεων, αυτά τα έχουμε αναδείξει στη Βουλή. Και επανειλημμένως και στο δημόσιο διάλογο, αν θέλετε και τις προάλλες με την εκδήλωση που κάναμε για την παρουσίαση των θέσεων του κόμματος για την υγεία. Και απέναντι δηλαδή στις πολιτικές που πρόκειται να εφαρμόσει και η κυβέρνηση με τον λεγόμενο νέο ΕΣΥ. Πήρανε μέτρα σε χώρους δουλειάς ή στα σχολεία, που σε χώρους γενικότερα αν θέλετε που υπάρχει η δυνητικά ή και στην πραγματικότητα μεγάλη διασπορά στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά. Να σας θυμίσω ότι την ίδια ώρα θυμάστε καλά, την ίδια ώρα που βρισκόμασταν μέσα στη δίνη της πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση τέλος πάντων, θέσπισε τα 25 τμήματα στα σχολεία έως 27 άτομα παιδιά, και από την άλλη μεριά καταργήθηκαν 1000 τμήματα σε όλη την επικράτεια. Με τις συγχωνεύσεις, αυτό αναφέρεστε. Ναι, το είχαμε αναδείξει και εδώ. Σχολικές μονάδες. Κύριε Λαμπρούλη, λοιπόν, εσείς τώρα πώς βλέπετε, πώς θα έπρεπε να κινηθεί αυτή? Επέβαλε την υποχρεωτικότητα, για παράδειγμα, στους υγειονομικούς, και αντί να, εμείς λέμε να καταργηθεί. Βέβαια το είχαμε καταψηφίσει. Λοιπόν, και λέμε ότι όλη αυτή η ανεμβολία στη υγειονομική να επανέλθουν με συχνά προληπτικά τεστ, με αξιοποίηση και αξιοποίηση τους μάλλον σε εργασίες τέλος πάντων χαμηλής επικινδυνότητας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό εσείς και σαν γιατρός κύριε Λαμπρούλη, εσείς βλέπετε ότι αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει ώστε να μπει ένα ανάχωμα σε αυτή την πανδημία που ταλαιπωρεί όχι μόνο φυσικά τη χώρα μας, όλο τον πλανήτη? Τι θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή? Πέρα από αυτό το γενικό δόγμα, το οποίο πολύ καλά κάνετε και αναλύεται, για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, καταρχήν, θα έπρεπε τι να έχεις ως χώρα? Ένα καλά οργανωμένο, δικτυωμένο, να το πω έτσι, προσωπικό, στελεχωμένο και πάει λέγοντας, με υποδομές, πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο, διαλυμένο. Το οποίο θα είχε στην ευθύνη του φυσικά ένα μεγάλο βάρος και της ενημέρωσης και του εμβολιαστικού και των εμβολιασμών, και της, αν θέλετε, αντιμετώπισης, έτσι ώστε να αποσυμφορίζονται και τα νοσοκομεία, και παράλληλα να εξυπηρετεί ένα κόσμο χρόνιους πάσχοντες, ακόμα και τους εμβολιασμούς αν χρειαζόταν να γίνονται, κατοίκων. Εδώ φτάσαμε, αν θυμάστε, το καλοκαίρι, και ένα μεγάλο ποσοστό των ανήμπορων που θέλουν να εμβολιαστούν, των ανήμπορων να πάνε από το σπίτι τους στα εμβολιαστικά κέντρα, δεν είχε εμβολιαστεί. Είναι μεγάλο ποσοστό. Και γι' αυτό είχαν δημιουργηθεί και οι κινητές μονάδες που λέγαμε εκείνο το διάστημα. Αυτό είναι το πάρκι του συστήματος υγείας. Κύριε Λαμπρούλη, και εδώ οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες, εγκληματικές. Κύριε Λαμπρούλη, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα οπωσδήποτε όμως ένα σχόλιο δικό σας αναφορικά με αυτό που απασχολεί την κοινωνία όλους μας, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη των λογαριασμών, να το πω έτσι, στα 39 ευρώ. Η θέση δική σας ποια είναι? Όσο και να διαρκέσει, και αν διαρκέσει το κύμα της ακρίβειας, τα λαϊκά νοικοκυριά θα υποστούν μεγάλο πλήγμα στο εισόδημά τους. Και σε συνδυασμό με την πληθώρα των αντιλαϊκών μέτρων που έχουν νομοθετηθεί έως τώρα, σας θυμίζω το τελευταίο νόμο Χατζηδάκη περί κατάργησης του 8ωρου, υπερορίες απλήρωτες και πάει λέγοντας. Και φυσικά εδώ, δείτε τώρα, και τα μέτρα αυτά, τα αντισταθμιστικά τα λεγόμενα για το κύμα ακρίβειας, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Γιατί όταν είναι να κόψουν μισθούς και συντάξεις ή να βάλουν νέους φόρους, τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο και οι προηγούμενες, το κάνουμε με μεγάλη ευκολία και αποτελεσματικότητα. Όταν όμως πρόκειται για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις προϊόντων, εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Γιατί υποκλίνονται και φυσικά υπηρετούν με ευλάβεια ποιους? Τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή ποιο? Την κερδοφορία του κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν και τα αντισταθμιστικά μέτρα που υπόσχεται η κυβέρνηση, που ήρθε στον παρόδο, για τα πρώτα τουλάχιστον, βγήκε προχθές της προάλλης ο κύριος Κρέκας και είπε ότι δεν επαρκούν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τα αντισταθμιστικά μέτρα που υπόσχεται η κυβέρνηση είναι, επαναλαμβάνω, σταγόνα στον ωκεανό των απολειών που έχει υποστεί το λαϊκό εισόδημα. Από τους
από τα απανωτά αντεργατικά μέτρα αφενός, αλλά και τους ειδικούς φόρους και ενδύρυπη. Και να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί, για παράδειγμα, απέρριψαν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, απέρριψαν άρον-άρον από τη συζήτηση της τροπολογίας μας και την ψήφιση, αν θέλετε, της τροπολογίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, όταν την καταθέσαμε πριν αρκετό καιρό στη Βουλή, για συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να απαλληλθεί, τέλος πάντων, η λαϊκή οικογένεια από το κύμα ακρίβασης. Και συγκεκριμένα τι είχαμε πει? Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωση στα καύσιμα, αφέσεις και στις υπηρεσίες παροχής ρεύματος, ηλεκτρικού ρεύματος. Το κρατάμε και αυτό, κύριε Λαμπρούς. Και κατάργησε το ΕΜΦΙΑ. Το απορρίψανε άρον-άρον και δεν το συζητήσανε. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα στο ΒΛΑ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και δύναμη. Να είστε γερός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.